Κύριε Παφίλη, πώς τα ακούσατε? Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Και σταματάω εκεί που άρχισε η κυρία Καϊλή, επειδή έχει, ίσως δεν τα θυμάται, αλλά τα θυμόμαστε εμείς. Κάθε φορά ο δικοματισμός ή ο διπολισμός, όλα τα όπλα, ναι, παλιά ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κάθε φορά προσπαθούν να απολώσουν το κλίμα, να απολώσουν τον κόσμο, να τον βάλουν σε στρατόπεδα. Για ποιο πράγμα όμως? Για να κρύψουν τη στρατηγική του σύγκληση. Απόλυτη, θα έλεγα, με επιμέρους διαφορές. Και των δύο. Και ξέρετε, επειδή ακούω Βέμπερ και όλα τα υπόλοιπα, είτε Βέμπερ, είτε Τίμερμαν, είτε Γιούγκερ, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι διαφορά έχουν, κύριε Τσίμα? Ρωτάω. Το είδαμε. Δεν χρειάζεται να. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ο ελληνικός λαός έχει μια εμπειρία τώρα. Και είναι εμπειρία πολύ σκληρή. Καταλαβαίνει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνει από την κρίση, θα έλεγα. Τι έγινε στην κρίση, πού είναι το μαξιλάρι που θα άδεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τσάκισμα, σιδερένια μπότα. Λιώσιμο όλων των λαών. Γυρίζουμε στον 20ο αιώνα. 12 μέρες δουλειά. Χωρίς ναι ή όχι. Τα ψηφίσατε όλα? Όλοι μαζί τα ψήφισαν. 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντρίβουν τους λαούς, τα έχουν ψηφίσει. Δυνατότητες ψηφίστηκαν. Μην με διακόπτετε, θα σας φέρω τα στοιχεία να τα ξέρετε. Εδώ είναι 6 μέρες την εβδομάδα, δεν ισχύει. 6 μέρες είναι και δική μας. Ναι, λοιπόν, αφήστε τα αυτά, τώρα τα έχουμε κάνει στατιστικά. Αν θέλετε, αν τώρα. Αν αγχώνεστε, κυρία Καϊλή, εγώ δεν σας διακόψα. Αν αγχώνεστε τόσο πολύ, σας λέω λοιπόν ότι και με τους φασίστες μαζί και με τους ακροδεξιούς και με όλους, όλα αυτά τα χρόνια παίρνει τις αποφάσεις. Είτε σοσιαλδημοκράτες είναι, είτε νεοφιλελεύθεροι, είτε όψιμοι αριστεροί, είναι στην ίδια γραμμή. Ποια είναι η ίδια γραμμή? Τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ακούστε τώρα, το να μιλάει κανένα σήμερα για Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών είναι τουλάχιστον κοροϊδία απέναντι στο λαό. Έχει συντρίψει τους λαούς. Απ' την άλλη, υπάρχει αμύθιτος πλούτος. Έχει σκοτώσει πολλούς λαούς. Και επομένως. Μην αγχώνεστε. Μας βλέπει ο κόσμος. Να δει ο κόσμος τη ζωή του. Και τη ζωή του να τη δει. Δεν πειράζει. Και τη ζωή του να τη δει με αυτά τα παραμύθια που του λέτε όλοι. Περί Ευρώπης των λαών, δικαιοσύνης και όλες τις ιστορίες. Και έχουν και παίρνουν 200, 300, 400. Πάντως παραμένει το καλύτερο μέρος. Συνάδελφος. Παραμένει το καλύτερο μέρος. Θανάση Παφίλης είναι δυναμικός. Πού θα πηγαίνατε να ζήσετε. Να τελειώσουμε. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε στον κόσμο, ας βάλει στην πάντα τις κοκορομαχίες, όλοι πήρουν νερό από την ίδια βρύση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι συμφωνούν και τώρα, και η Νέα Δημοκρατία λέει θα τηρήσω αυτά που έγιναν, και ο Τσίπρας είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχω τις δεσμεύσεις που έχω, δηλαδή μέχρι το 2060, 600 μνημονιακοί νόμοι, όλα τα μέτρα που πήραν και τσάκισαν το λαό και τους λαούς, θα τα συνεχίσουν. Επομένως, δυο είναι οι πολιτικές γραμμές. Είναι το ΚΚΕ που δικαιώθηκε, δυστυχώς για το λαό, αλλά ευτυχώς που είπαμε την αλήθεια. Και οι άλλοι είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι λένε εγώ θα διαχειριστώ καλύτερα αν θα παίρνεις 200-210 ευρώ, 300-310 ευρώ, αν θα δουλεύεις 12 μέρες συνέχεια, αν θα συμμετέχουμε να σκοτώνουμε άλλους λαούς. Το κατάλαβα και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την κουβέντα. Επομένως, να κρίνει με αυτά τα κριτήρια. Η πολιτική εμπειρία του Θανάση Παφίλη που είναι μακρά. Τι βλέπει? Βλέπει πράγματι να προκυρήσονται εκλογές τον Ιούνιο, αν η διαφορά είναι Κοιτάξτε, τώρα, μεγάλη? Με την πυθία δεν τα έχουμε καλά, αλλά ωστόσο από ό,τι υπόθηκε φαίνεται ότι μπορεί και να πάει και τον Ιούνιο, μπορεί να πάει και τον Οκτώβριο. Θα κάνω και μια πιο ρυψοκίνδυνη. Εξαρτάται, αν συμφωνήσουν εκείνοι οι οποίοι σήμερα που ήταν κοράκια, θυμάστε, που έτρωγαν τις σάρκες του κόσμου, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δουνουτού. Και τώρα γίνανε ξαφνικά ειδόνια. Έτσι, αν συμφωνήσουν αυτοί να δώσουν και κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει ματωμένο πλεόνασμα, το οποίο βγαίνει από το λαό, και θα τα πούμε στην πορεία. Μπορεί να πάμε και αργότερα. Αυτό. Είσαστε συνυπεύθυνοι. Μάλιστα, ωραία. Συνυπεύθυνοι γιατί καλλιεργείτε και καλλιεργήσατε αυτή την αυταπάτη. Ας δει ο κόσμος τη ζωή του. Ναι. Δεν χρειάζεται να ακούει τι λένε στα μπαλκόνια. Να δει τι του είπε το κουκουέ και αν είχε αλήθεια. Ωραία, και να δει ότι πού πάει η Ευρώπη και ποια Ευρώπη είναι. Λοιπόν, η Ευρώπη των τραπεζιτών, των μονοπωλίων, σιδερένια φτέρναλο. Πατάει όλους τους λαούς.
Σήμερα που απογειώνεται η τεχνολογία για επιστήμη. Και βγαίνετε στον κόσμο και του λέτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και παράγεται ο Θούλος και παράγεται. Δεν γίνεται παρόλα αυτά. Το λέω σε όλους τους υπόλοιπους. Εγώ λοιπόν το λέω και λέω παρόλα αυτά. Όλοι οι λαοί και όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι χώρες θέλουν να μπουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει όλα τα προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη περιοχή στον κόσμο παρά αυτή. Άρα λοιπόν συγκρινόμαστε με την Αφρική, με την Ασία, να συγκριθούμε με τις δυνατότητες της επιστήμης και η Αγία. Η Αγία μας δουλεύει. Σουηδία, 70 το όριο. 70 το όριο. Φιλανδία, 72. Ξαναγυρίζει είναι η ζωή του εργαζόμενου, του αυτοαπασχολούμενου, του αγρότη του μεσαίου και από την άλλη μεριά είναι η Ευρώπη της κλειδής, των μονοπωλίων, του αμύθιτου πλούτου, του οποίου του μειώνεται τη φορολογία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Κύριε Παφίλη, λοιπόν, αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι ο κόσμος, γι' αυτό να το ρίξει κουκούρα. Μόνο και μόνο για... Για να ακούστηκε. Μην αποδεχτεί αυτή την άθλια ζωή που ζητάμε κάποιο. Να σα πω κάτι μόνο. Φυσικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι οι δημοσκοπήσεις. Και οι εκλογές δεν γίνονται για να επιβεβαιωθούν, να διαψευστούν οι δημοσκόποι. Γίνονται για να εκφραστεί ο ψηφοφόρος. Έχουμε τη ζωντανή με την επαφή με τον κόσμο και το γνωρίζουν όλοι ότι το ΚΚΕ δεν πάει μόνο σε εκλογές. Είναι σε μόνιμη επαφή με τον κόσμο. Καλά, και εμείς που είμαστε, κύριε Παφίλη, δεν μ' αρέσει όταν το λέει αυτό κάποιος. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Λέω λοιπόν. Τι δουλειά κάνουμε. Πόσο καιρό έχετε να πάτε σε εργοστάσιο. Αφού με προκαλείτε. Σε εργοστάσιο μέσα. Με συγχωρείτε. Πήγατε στην Άλφα ποτέ να δείτε πώς δουλεύει ο κόσμος. Με συγχωρείτε. Και που του λέτε ότι παίρνει και πολλά. Βεβαίως. Πήγατε. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο. Δεν πήγατε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πήγατε ποτέ στην Πόσχο να δείτε με τι μεροκάματα παίρνουν. Ξέρετε που πήγατε. Ξέρετε τι λέω στον κόσμο. Πήγατε ποτέ. Ξέρετε πήγατε που ποτέ εκεί που παίρνουν 2 και 3 εκατοστάρικα οι εργαζόμενοι. Πού νομίζετε ότι ζούμε, κύριε Βασίλη. Λέω λοιπόν. Πού νομίζετε ότι ζούμε. Κρατήστε αυτό, κύριε Βασίλη. Όχι να το τελειώσω. Ένα δεύτερο θα κρατήσω. Γιατί όλοι θα σχολιάσουν. Οι δικές μας δημοσκοπήσεις λένε άλλα. Δεύτερον, υπάρχουν πάνω από 3.000 άνθρωποι που είναι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Και ευρύτεροι άνθρωποι. Όλοι θα πούν τη γνώμη τους για τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Κάντε, γι' αυτό λέω στους δημοσκόπους. Κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω κάτι, λοιπόν. Αν επιτρέπετε, κύριε Τσίμα. Το θέμα δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Εγώ σας ζήτησα να σχολιάσετε τις δημοσκοπήσεις. Θα τις σχολιάσουμε βεβαίως. Είπα πριν ορισμένα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αντί ο κόσμος να κάθεται να δει, να βλέπει πόσες είναι οι μονάδες της διαφοράς, να δει κάτι άλλο. Πόσο είναι η ομοιότητα όλων. Όλοι σας δεν το ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Ναι ή όχι. Όλοι σας δεν ψηφίσατε τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ κατεβάσαν, ακούστε, το ο μισθωτός. Ο μισθωτός. Αυτό που έφερε ο μισθωτός. Μην διακόπτω. Ο μισθωτός πληρώνει 22% φορό. Αυτός που παίρνει 500 ευρώ και 600 και 700 και 800. 500 δεν πληρώνει. Και 800 και 900 και 1000. Κύριε Βασίλη, δεν πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη. Εκτός αν είναι πλούσιος. Περιμένετε. Έχετε άλλη εδώ πρόταση δημιουργική. Εδώ έχουμε, βεβαίως. Γιατί εμείς λέμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα λοιπόν, για κάθε οικογένεια. Εσείς δεσμεύεστε λοιπόν, να μας στηρίξετε. Επειδή λοιπόν χαλάσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή χαλάσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κάνετε τον κόπο. Αφήστε με να πω τώρα. Αφήστε με να πω. Μειώσατε με νόμο. Μειώσατε με νόμο. Μειώσατε 50% τη μην φορολογία στα διανεμόμενα κέρδη. Ναι ή όχι. Έχουμε ευρωεκλογές. Το ψηφίσατε όλο μαζί. Γιατί κατεβαίνετε στις καταλαβαίνετε τώρα. Πρέπει στον κόσμο εδώ τώρα και μην μου λέτε γιατί κατεβαίνουμε εμείς. Κατεβαίνουμε γιατί δεν ήμασταν εμείς. Γιατί δεν ήμασταν εμείς. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα, κυρία Καηλή. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Είναι δημοκρατική αντίληψη. Όποιο δεν θέλει την Ευρώπη να φεύγει εκτό από το 2000 όταν εσεί στάζατε παρατήρηση στον κόσμο. Και δεν έπεσε τώρα να το λέτε. Ναι, πότε έγινε το 2010. Πότε έγινε το 2012. Όλα τα ψηφίζετε. Όλα τα ψηφίζετε. Δεν είναι έτσι, κύριε Παφίλη. Μειώθηκε... Λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από το έργο του και την πορεία του. Αφήστε με τώρα. Κύριε Παφίλη, λοιπόν, και την ομοθεσία. Βάλτε μια τελεία όμως. Όχι, γιατί... μα δεν βάζω εγώ τελεία, βάζω κύριε Καλή. Λέω λοιπόν, από 29 στο 20 μειώνεται η φορολογία των μεγάλων εταιριών. Ναι ή όχι. Ποιος το ψήφισε στη Βουλή. Όλοι πλην ΚΚΕ. Εμείς θέλουμε να μειωθεί τον μεσαίας επιχείρησης. Μα θα σταματήσετε καλά τώρα. Εντάξει, μην χαλάτε και το πρεστίζ σας. Σταματήστε λίγο. Δεύτερον,
Ξαναλέω. Κύριε Παφίλη, τα κέρδη από τα διανεμόμενα κέρδη που ήταν 15% η φορολογία. Σύμφωνοι, αλλά. Το πάνε στο 10%. Ποιο το ψήφισε, κύριε Παφίλη. Όλοι πλήρη ΚΚΕ. Και ο μισθωτό. Μιλάτε μόνο σε όλοι οι υπόλοιποι. Και επομένω. Μα με διακόπτουν κι αυτό. Άλλωστε, δύο πολιτικέ είναι. Λέω λοιπόν, όταν πρόκειται για το κεφάλαιο, ψηφίζουν όλοι μαζί. Όταν πρόκειται για τα μνημόνια. Ψηφίζουν όλοι μαζί. Πλην ΚΚΕ. Και έρχονται τώρα αυτές, και καυγαδίζουν. Κύριε Παφίλη, αυτό ποιο θα διαχειριστεί. Κύριε Παφίλη, ποιο θα διαχειριστεί. Τα συμφέροντα του κεφαλαίου, έτσι δεν είναι. Είναι απλοποίηση. Εσεί δεν τα ψηφίζετε. Τι απλοποίηση είναι, είναι πολύ απλά. Στον κόσμο μιλάμε. Δεν μπορεί ο άλλο με 700 ευρώ να πληρώνει 22%. Σεβαστείτε ότι εδώ εσεί μπορείτε να διακόπτετε ένα στον άλλον. 10% εκείνη που είναι απ' έξω. Λέμε ότι έχει οργείο ο κόσμο. Πράγματι έχει. 75%, 76% είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ότι δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη. Επίσημη δημοσκόπηση. Ούτε έχει δημοσιευτεί. Το βρήκατε αυτό. Σας παρακαλώ τώρα. Έχει δημοσιευτεί και δεν είναι δικιά μας. Ούτε καμία σχέση. 70, δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς γιατί έχει οργείο ο κόσμος. Αφήστε με. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτε και θα δεν του μιλάω πολύ μετά. Και ξέρετε ότι άμα αρχίσω δεν σταματάω μετά. Αφήστε με να κάνω τη σκέψη. Γιατί αυτό γίνεται συνέχεια. Λέω λοιπόν. Ποιος φταίει. Είναι άθλια η κατάσταση. Σοβαρολογείτε. Τι του λέτε του κόσμου σήμερα. Ότι μπορεί να ζήσει με 700 ευρώ και με 300. Τι λέτε για τη συνταξικά. Δεν τρέπετε κανένας. 500 ευρώ χτίσαν όλη την Ελλάδα. Σπάσαν τα κόκαλά τους. Και τώρα αναγκάζονται να ζουν με γιαούρτι και να ταΐζουν και τα εγγόνια τους. 200-300 νεολαία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος λοιπόν είναι υπεύθυνος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαφορετική. Ούτε αλλάζει και όσο αλλάζει, χειρότερη θα γίνεται. Και αυτό φαίνεται από την πραγματικότητα. Δεύτερον, ποιος παίρνει τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έρχονται εδώ και σφυρίζουν όλοι αδιάφορα. Ποιος δεν παίρνει, οι κυβερνήσεις ελληνικές. Και του Πασόκ παλιότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γιατί έβαλε κανένα βέτο ο Τσίπρας. Τώρα έρχεται οδηγία καινούργια για γενίκευση της σημερικής απασχόλησης. Έβαλε κανένα βέτο, όχι. Και το Κουκουέ τα αποκάλυπτε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι αναγκαίο. Επομένως, δεν είναι ανακούφιση όμως τα μέτρα αυτά. Μη βιάζεστε. Ακούστε να δείτε. Εμείς, ό,τι λέμε, δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Η έκθεση Σέρκας, που την ψηφίσατε όλοι, ήταν αυτή που άλλαξε τις συλλογικές συμβάσεις και ήταν και σοσιαλιστής και που τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Που λέει δεν θα υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά σε χρονιάτικη. Και δίνει τη δυνατότητα να δουλεύει 12 μέρες συνεχώς χωρίς ρεπό. Ο εργαζόμενος και 12 ώρο. Δηλαδή 1920. Και την ψήφισαν όλοι, εμείς την αποκαλύψαμε και μας λέγανε γραφικούς. Πάω παρακάτω. Επομένως, έχουμε τώρα μια ενιαία πολιτική. Που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, περιφέρειες, δήμοι. Γιατί οι περιφέρειες εξειδικεύουν. Δεν μπορούν να φύγουν απ' έξω και δήμοι. Άρα, μία είναι η ψήφος, κατά τη γνώμη μας. Και πρέπει ο κόσμος με αυτή την αγανάκτηση που έχει να δει ποιοι τον φέραν ως εδώ. Δεν είναι οι κυβερνήσεις όλες. Όλοι μαζί δεν ψηφίσατε τα μνημόνια. Όλοι μαζί. Δεν ψηφίζετε, δεν δέχεστε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Έρχονται στη Βουλή, μπουμ, κατά το κουκουέ. Επομένως, σήμερα για το λαό, κατά τη γνώμη μας και για τον εργαζόμενο, πρώτον, πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν τη θέλουμε όπως είναι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το ΚΚΕ. Κανένα. Τα άλλα υπόλοιπα είναι πλαστά. Δεύτερο, ένα μήνυμα, να τελειώσω εδώ, θα τελειώσω. Να τελειώσω, θα τελειώσω. Δεύτερον σε αυτούς που συναποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας φοβίζετε το ίδιο μήνυμα προσπαθεί να δώσει και η άκρα δεξιά απέναντι στην Ευρώπη. Με συγχωρείτε, αλλά με την άκρα δεξιά πακέτο είσαστε όλοι. Και με τον Σαλβίνη και με τον Κούρση. Και υπογράψατε και κοινή διακήρυξη. Και μη μεγαλάτε. Λοιπόν, στις 9 του Μάη, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, η μέρα αντιφασιστικής νίκης που συντρίφθηκε ο φασισμός από τον κόκκινο στρατό, από τους λαούς, από τους κομμουνιστές μπροστά. Λοιπόν, στις 9 του Μάη στο Συμπείο της Ρουμανίας, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψε το εξής. Αρχίζει, είναι διακήρυξη πολιτική του Συμβουλίου Κορυφής. Και λέει, στις 9 του Μάη πριν από 30 χρόνια.
Οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα. Γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα και πήγαν στην ελευθερία. Φέρετε εδώ. Φέρετε κύριε Γραμματικά. Ακούστε τώρα, έγινε ρεγίνη. Φτάνει. Κύριε Γραμματικά. Μισό λεπτό. Μα γιατί μου λένε για το εκλογικό. Θα εξαρτηθεί ο χρόνος σας αυτό. Τόσα χρόνια διώξαμε. Να τα ξέρει ο λαός όταν δίναν συντάξεις στα ΕΣΕΣ. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χωροστατούσε φασισμό και κομμουνισμό. Ποιο ήταν αντίθετο μόνο το ΚΚΕ και τώρα μιλάμε για ακροδεξιά. Ποιο ήταν μαζί με του ΑΝΕΛ. Φτάνει. Γιατί δεν γίνεται η Ελληνική Χρυσή Αυγή. Τώρα την ανακαλύψατε την ακροδεξιά. Τόσα χρόνια που την ποτίζουν με τι πολιτικέ αυτέ. Αφού φωνάζει δεν είναι. Πάντω δεν είναι μοναδικό ο ΚΚΕ. Δεν λέω μόνο στην ακροδεξιά. Και είναι κρίμα να είναι πρέπει να είναι τόσο δυνάμει. Ελάτε κύριε Γραμματικά, για αφήστε να μιλήσετε. Εσεί τη θυμάστε προεκλογικά.